Καλησπέρα σε όλους. Το δουλεύετε σε όλο μας μαθηματικά.gr και άλλο ένα δράμα μόνο για εσάς. Όπως είναι και ο τίτλος, σταμάτα να κάνεις την περιατονική σου βαρετή και κάνει πιο ενδιαφέρουσα. Τι θα κάνω λοιπόν, θα πάρω την περιατονική και θα την πειράξω λίγο. Τι θα κάνω λοιπόν, θα πάρω μια πιο δημοφιλής, συσταγωγικά, μινόρε κλίμακες, και το άλλο μινόρε εννοώ κλίμακα η οποία έχει τρίτη μικρή και παίζει πάνω από μινόρε ακόρντο, δηλαδή θα πάρω σε ένα πάνω από ένα λα μινόρε. Λοιπόν, μια περιατονική μινόρε. Και θα την πειράξω λίγο. Τι θα κάνω λοιπόν. Θα πάρω την πιο, μια πιο δημοφιλής όπως είπα πριν, μινόρε κλίμακες, την Dorian. Παίζω λοιπόν μια La Dorian. Η Dorian λοιπόν τι είναι. Είναι μια περιατονική μινόρε ουσιαστικά, η οποία έχει συν δύο νότες. Η περιτονική έχει τονική, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη και έβδομη και τονική πάλι, ενώ η Dorian έχει τονική, δευτέρα μεγάλη, τρίτη μικρή, τέταρτη καθαρή, πέμπτη καθαρή, έκτη μεγάλη και έβδομη μικρή και τονική. Ωραία λοιπόν, τόνισα την έκτη μεγάλη. Είναι λοιπόν πιο σημαντική νότα της Dorian. Αυτή η νότα, η έκτη μεγάλη, κάνει την Dorian να ακούγεται Dorian, δηλαδή να έχει αυτή τη χαρμολύπη, δηλαδή είναι μεν μινόρε. Αλλά και αυτό το έξι μεγάλο δίνει μια δόση αισιοδοξίας. Αυτή λοιπόν είναι η Dorian. Τώρα όπως καταλάβατε έχω λοιπόν την έκτη μεγάλη και θα την βάλω με έναν τρόπο μέσα στην περιτονική. Θα κάνω λοιπόν. Παίζω την περιτονική ξανά, τονική, τρίτη μικρή, τέταρτη καθαρή, πέμπτη καθαρή, έβδομη μικρή και τονική. Και έχω την έκτη μεγάλη. Ποια λοιπόν νότα της υπάρχουσης της παρατονικής είναι πιο κοντά στην έκτη μεγάλη ή έβδομη μικρή, για να μην το είναι δίπλα. Οπότε θα κάνω, θα την πετάξω έξω, μιας και θέλω να παραμείνει πεντατονική κλίμακά μου, άρα να έχει πέντε νότες, και αντί να ακούσω λοιπόν αυτό, που είναι η πεντατονική μινόρε, θα το κάνω. Και πώς θα την ονομάσουμε, που μάρει πεντατονικ σε Dorian πεντατονικ. Γιατί Dorian πεντατονικ, γιατί έχει μέσα την πιο βασική νότα της Dorian, την νότα κλειδί, την νότα που κάνει την Dorian να λέγεται Dorian και όχι τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν, τι θα κάνω λοιπόν, θα βάλω τώρα στον υπολογιστή ένα backing track, θα έχω βασικά δύο ακόρντα, ένα La minore, που είναι το βασικό της La Dorian, και θα βάλω και ένα Re majore από κάτω. Γιατί είναι majore, γιατί θέλω να έχω ένα Fa dis κάπου, δηλαδή μια έκτη μεγάλη. Άρα, La minore, La do mi, Ρε ματζόρε, ρε φαδίεση λα. Και θέλω αυτό το φαδίεση. Οπωσδήποτε. Πολλά κομμάτια πάνε έτσι. Να αρχίσω να λέω τώρα τίτλους, θα το καταλάβετε και μόνο σας από τον ήχο. Άρα λοιπόν τι κάνω, βάζω λοιπόν λούπα να παίζει. Και παίζω καταρχάς το περιτονική μινόρε. Και θα τη μετατρέψω τώρα σε Dorian pentatonic. Δηλαδή θα πάρω την 7η, αυτή και αυτές, θα τις κάνω Fa diesi, έκτη μεγάλη. Πάμε λοιπόν. Άλλη μια φορά. Λοιπόν είναι η Dorian pentatonic, θα την παίξω άλλη μια φορά. Την ώρα μιλάω, έχετε δίπλα όλα αυτά που λέω σε νούμερα. Αν δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται και τι λέω, το ότι υπάρχει πρόβλημα. Και το πρόβλημα ποιο είναι, ότι είστε ακουστικοί τύποι και απλά καταλαβαίνετε ακουστικά τι γίνεται, αλλά δεν μπορείτε να καταλάβετε μουσικά.
Και είναι καλό σιγά σιγά να αρχίσετε να μπαίνετε σε αυτή τη λογική και να μαθαίνετε, γιατί πιστεύετε με, αυτά δεν είναι τίποτα πυρηνική φυσική. Είναι πολύ βασικά πράγματα. Δηλαδή το να ξέρετε τα διαστήματα, ποια είναι τρίτη μεγάλη, ποια είναι τρίτη μικρή κλπ. Οπότε ξεκινήστε να μάθετε πραγματικά μουσική και όχι απλά να είστε οργανωμένοι οι οποίοι ανεβάζουν πάνω κάτω τα δάχτυλα και παίζουν πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνουν τι είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αξίζει να το καταλαβαίνετε. Είμαστε 2019. Υπάρχει πληροφορία παντού. Αν δεν έχετε τη δυνατότητα να πάτε σε έναν να σας τα δείξει, σε ένα δάσκαλο, μπορείτε και να τα βρείτε και μόνοι σας. Δεν λέω ότι αυτή είναι η τέλεια λύση, αλλά είναι μια λύση που δεν υπήρχε πριν από αρκετό καιρό. Αυτή λοιπόν ήταν τότε πεντατονική. Και στο επόμενο βίντεο θα συνεχίσουμε τα περί Dorian Pentatonic και θα παίξουμε και ένα solo και θα σας πει κάποια άλλα πραγματάκια. Αυτά ήταν προς τον παρόν. Ο Δωρής Ζήρας, μαθηματικακιθάρας.gr. Αν σας άρεσε το βίντεο, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.